με τον κύριο Μπλίνκεν. Δεν θα πω με τον κύριο Ποτζιά. Μόναχο φάιδες δεν είμαστε. Δεν θα τα πω. Είναι η ίδια η αντίληψή τους. Ίδια ακριβώς. Για εμάς η λογική είναι μία. ΑΟΣ με την Κύπρο τώρα. Και τελειώνει το τριπολιτικό μνημόνιο. ΑΟΣ τώρα. Ανακήρυξη. ΑΟΣ τώρα. Γιατί εδώ και δεκαετίες υπάρχει αυτή η ιστορία. Επί Πασό ξεκίνησε. Ο Παπανδρέου τότε δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Είπε αφήστε λίγο παραπάνω. Ας τσουλήσει κι άλλο. Τσούλα, τσούλα, τσούλα. Φτάσαμε τώρα να μην σας πω πού. Στο σημείο να μιλάμε ξεδιάτροπα για συνεκμετάλλευση. Να δώσω τα περιουσιακά μου στοιχεία στον εχθρό μου, μου ζητάει η κυρία Μπακογιάννη και πολλοί που έχουν την ίδια άποψη για να με πάει πιο εύκολα. Την ώρα που η Τουρκία κλειδωνίζεται, την ώρα που η Τουρκία καταραίει, την ώρα που το διεθνές περιβάλλον είναι μαζί μας γιατί βοηθήσαμε τον τουρκικό λαό να βγει όσο μπορεί η Ελλάδα τους βοήθησε από την δυσπραγία της σημερινή μετά τους σεισμούς. Τώρα λοιπόν που θα έπρεπε να υπάρχει να συμβαίνει στην βαρύ κυβέρνηση, μια κυβέρνηση πατριωτική, μια κυβέρνηση ελληνική, που να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο στη Μεσόγειο και να πει ΑΟΣ τώρα με την Κύπρο. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο και αυτό κάνουμε. Και ρωτώ εδώ τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, εξηγήστε μας γιατί τώρα είναι η συνεκμετάλλευση. Τώρα που είναι πεσμένη, τώρα που είναι κάτω, τώρα που έχει δυσκολίες ο Ερντογάν, τώρα που δεν κάνει τίποτα η Ελλάδα να κινηθεί διπλωματικά, θεωρώ ότι είναι μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε με την Τουρκία τι. Τι πείτε μου εσείς, τον 28ο μεσημβρινό που λέει ο κύριος Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, τι να συζητήσουμε, ότι ανατολικά της Ρόδου είναι η Ελλάδα, τι να συζητήσουμε, την αποστατικοποίηση των νησιών, τι να συζητήσουμε, τον εκτουρκισμό της Θράκης, τι να συζητήσουμε με τους Τούρκους. Είναι πράγματα που με θλίβουν. Και αυτά θα είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό. Αν θέλει συμφωνία των Πρεσπών ως συμφωνία του Αιγαίου, ψήφισε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αν θες περήφανη εξωτερική πολιτική και λύσει στα εθνικά θέματα, ψήφισε ελληνική λύση. Θα σας πω τώρα το εξής. Επί 4 χρόνια η ελληνική λύση στάθηκε στο ύψος της. Το περιστάσιο που εσείς προκαλέσατε ως Νέα Δημοκρατία και δικαίως. Γιατί επί 10 έτη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ούτε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και ο ελληνικός λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του για να έχει άμυνα η χώρα μας. Και τώρα που δώσαμε δισεκατομμύρια ευρώ κύριε της Νέας Δημοκρατίας, τόσα λεφτά, είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε επίπεδο ΑΕΠ σε αγορές εξοπλιστικών. 3,76% επί του ΑΕΠ του 22, όταν οι Αμερικανοί έχουν 3,47% επί του ΑΕΠ. Γιατί τα πήραμε τα όπλα? Γιατί αγοράζουμε φρεγάτες? Γιατί πήραμε Ραφάλ? Για να βάλει την Ελλάδα σε συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους? Τα πήραμε για να έχουμε άμυνα. Για να μην διεκδικεί κανείς τη συνεκμετάλλευση ή τη διεκδίκηση εθνικής κυριαρχίας. Και τώρα, χωρίς να πέσει του φεγιά, θέλετε να παραδώσετε εθνική κυριαρχία. Δεν είναι έτσι. Και για να καταλάβετε πόσο λίγοι είστε, δεν είναι ο πόνος μόνο του τουρκικού λαού. Είναι και ο πόνος του συριακού λαού, για τον οποίο κανείς δεν μίλησε από εσάς. Κανένα παλαιστινικά κόμματα δεν μίλησε για τη Συρία. Γιατί οι Σύριοι δεν είναι φίλοι μας. Οι Σύριοι δεν μας βοήθησαν δεκαετία του 90, όταν χρειάστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε και τον Πασόκ βοήθεια στα νότια σύνορα της Τουρκίας. Και είπε ο Άσε, τον πατέρα του, ότι αν τολμήσει η Τουρκία και εισβάλλει στην Ελλάδα και κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, ο στρατός Συριακός θα εισβάλλει στην Τουρκία. Αυτοί είναι οι φίλοι μας και όχι οι Τούρκοι που χαϊδεύετε. Άλλο βοηθάω και άλλο ξεχνάω. Ο Έλληνας δεν ξεχνά τα όσα υπέμενε και υπέστη εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία. Και ποιο ήταν το ευχάριστο των Τούρκων? Να σας απαντήσω κύριε Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη. Ασκήσει τουρκικό drones νοτιοδυτικά της Ρόδου. Ούτε καν νοτιοανατολικά. Νοτιοδυτικά. Ούτε καν στον 28ο μεσημβρινό και ανατολικά που τους δίνει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ελεύθερο. Όχι. Νοτιοδυτικά πηγαίνει η Τουρκία. Αυτό είναι το ευχάριστο του Ερντογάν προς την Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Και ακόμα ένα τηλέφωνο δεν σήκωσε ο πρόεδρος Τουρκίας να μιλήσει με τον υπουργό και να του πει ευχαριστώ. Γιατί? Αυτό είναι το ευχαριστώ της Τουρκίας. Και εσείς τι κάνατε? Βρίσκετε δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Για να μην επεκτείνεται τα χωρικά έδρα της χώρας. Πρώτα δεν τα επακτείναμε εδώ και πολλές δεκαετίες με το γνωστό. Και τι θέλετε δηλαδή, πόλεμο?
Έτσι έλεγαν. Τι θέλετε, πόλεμο? Τώρα δεν τα απεκτείμε, γιατί δεν τους λυπόμαστε. Κρίμα είναι οι άνθρωποι, σεισμό υπέστησαν. Αποφασίστε τι θέλετε και τι κάνετε. Προφάτισε αναμαρτίες δουλικών συμπεριφορών δεν αρμόζουν σε Έλληνες. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 40 μέρες χρόνια κοστινήσει. ΑΟΣ τώρα με την Κύπρο. Και τελειώνει η ιστορία με την Τουρκία και το τριπολιτικό μνημόνιο. Η διαφορά μας λοιπόν είναι η εξής. Και είναι ιδεολογική. Αλλά είναι και ανθρώπινη. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Μπορεί μετά από 40 μήνες στην Βουλή. Δεν με αφορά τόσο πολύ. Ήρθαμε να προσφέρουμε. Ήρθαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Ήρθαμε να στηρίξουμε τον Έλληνα. Είμαστε διαφορετικοί. Είστε όλοι οι ίδιοι. Θέλετε πραγματικά τους Έλληνες πρόβατα. Και συζητάτε από τώρα τις διεργασίες και συνεργασίες, τις ανίερες που θα κάνετε μετά τις εκλογές. Πού το έχετε δει αυτό? Η ελληνική λύση δεν θέλει ψηφοφόρους πρόβατα. Η ελληνική λύση θέλει αετούς να πετά ψηλά. Γιατί τα πρόβατα είναι πρόβατα και οι αετοί είναι αετοί. Και οι Έλληνες δεν μπορεί να είναι πρόβατα. Στην κυβέρνηση. Στόχος η καρέκλα, το ξαναείπα. Φτιάξατε όλοι μια Ελλάδα άδικη. Μια Ελλάδα άδικη απέναντι στους Έλληνες. Μια Ελλάδα μη τίμια απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Έλεγε λοιπόν ένας εξαιρετικός φιλόσοφος. Αν δείτε φτωχούς σε μια πόλη όπου ζουν πολιτισμένοι άνθρωποι, να ξέρετε ότι οι διαχειριστές αυτής της πόλης κλέβουν δημόσια περιουσία. Έχετε κάνει περιουσία σου και εσείς. Οι κολλητοί σας, οι ολιγάρχες και οι μηδιάρχες, οι διαπλεκόμενοι, η πλουτοκρατία, έχουν ρημάξει τον κρατικό κορβανά. 40.000 παράσιτα συντίζονται από τον κρατικό κορβανά κομματικές στελέχη των τριών κομμάτων. 40.000 από 2.000 έως 7.000 ευρώ μισθή. 40.000 δωματέοι. Αυτή είναι η γάντερνα της Ελλάδος. Αυτούς 40.000 εμείς θα τους εξωστρακίσουμε, γιατί είναι πληρωμένοι δολοφόνοι της Ελλάδος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και θέλετε να σας αποδείξω γιατί κάνατε ένα άδικο κράτος, κύριε Υπουργέ. Έφεση του δημοσίου για το μάτι. Ντροπή. Ντροπή. Αυτός ο υπουργός που έδωσε εντολή να γίνει έφεση του δημοσίου για την αποζημίωση στο μάτι πρέπει να παρατηθεί χθες. Δικαιώθηκε ένας άνθρωπος γιατί έχασε τον συνάνθρωπό του. 300.000 ευρώ. Και τι έκανε το δημόσιο? Έκανε έφεση για να μην πάρει την αποζημίωση. Αυτή είναι η αξία του Έλληνα, του πολίτη του Έλληνα. Σε κάτι άλλους μεγάλους εργαλάβους όμως δεν κάνετε εφέσεις. Σε κάτι άλλους κολλητούς σας δεν κάνετε εφέσεις. Κάνετε διαγραφές προστίμων, κάνετε κουρέματα δανείων, πρωτοψέμα και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και λέω κάνετε ένα άδικο κράτος απέναντι στον πολίτη. Και δεν τρέπεστε. Αν διαβάσετε το κείμενο, κύριοι συνάδελφοι, της εφέσεως του δημοσίου για το μάτι, είναι συγκλονιστικό. Είναι βάρβαρο, είναι απάνθρωπο και όμως το έκαναν γι' αυτό. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Άλλη απόδειξη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος εγκαλεί τον Άριο Πάγο για προηλημένη απόφαση για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Σε 8 μέρες η απόφαση. Σε 16 το καταλογράψιμό της. Ρεκόρ όλων των εποχών. Αν λειτουργούσε έτσι η δικαιοσύνη σε όλες τις δίκες, δεν θα είχαμε πρόβλημα τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άδικο κράτος. Αδικεί τον πολίτη, ο οποίος μισεί το κράτος. Να σας αποδείξω ότι που φτάσαμε στη χώρα μας. Η λαχανοαγορά, ο χώρος που ήταν ο χώρος των Ελλήνων πολιτών, όπου πέραμε τα λαχανικά μας, ξέρετε που ανήκει, στο Ταϊπέδρετο. Στο Ταϊπέδρετο η λαχανοαγορά. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό. Δεν έχει μείνει τίποτα στη δημόσια περιουσία. Και τώρα αδειάζουμε και την ιδιωτική περιουσία. Με ψίχουλα κοροϊδεύεται τον κόσμο. Άνοιξε λέει το Market Pass. Αλλά δεν δέχεται στο σύστημα της αιτήσης των πολυτέχνων οικογενειών. Με περισσότερα από έτσι παιδιά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Θα μπεις πως έχουν. Δείχνει το πόσο αρπακόλα κάνει το σύστημα. Όμως δεν ξέρουν κάτι οι πολίτες. Τα λεφτά που παίρνουν από τη φορολόγηση. Από τον ακριβό ΦΠΑ στα τρόφιμα, από τον ακριβό ειδικό φόρο στα καύσιμα και από τα δανεικά. Αυτά θα επιστραφούν, κύριοι συνέλληνες. Αυτά που σας δίνουν σήμερα τα ψίχουλα θα τα πληρώσετε πάλι χρυσάφι. Επί δεκαετίες αναπαράγουν το χρέος. 400 δις χρέος. 20 δις έλλειμμα.